ήρεμες ήταν οι πρώτες ώρες του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο νοσοκομείο London Bridge. Ο ίδιος, πριν περάσει την πόρτα του νοσοκομείου, δήλωσε ότι αισθάνεται δυνατός. Και ο γιατρός του, ο κ. Βορίδης, μετά τις πρώτες εξετάσεις, εξέφρασε την αισιοδοξία του. Οι απεσταλμένοι μας στη Βρετανική πρωτεύουσα, Θόδωρος Ρουσόπουλος και Γιώργος Γεωργιάδης, μεταδίδουν. Γεια σας από το Λονδίνο. Στις 7.30 το πρωί τοπική ώρα, δηλαδή 9.30 ώρα Ελλάδος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, θα υποβληθεί στο στεφανιογράφημα, για το οποίο άλλωστε έχει έρθει εδώ στο Λονδίνο. Ο κ. Καραμανλής έφτασε εδώ στις 2.10 ακριβώς ώρα Ελλάδος με ειδική πτήση της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Μαζί του στο αεροσκάφος ήταν οι 4 γιατροί, κ. Βορίδης, Μπελόνιας, Τούτουζας και Γούναρης, καθώς επίσης και ο αδελφός του και υπουργός περιβάλλοντος Αχιλλέας Καραμανλής με τη σύζυγό του και ο οικονομός Θόδωρος Χαριτόπουλος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αδελφός του Αχιλλέας και ο πρέσβης στο Λονδίνο επιβιβάστηκαν στη Mercedes η οποία τους πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ο κ. Καραμανλής, όπως το συνηθίζει άλλωστε, κάθισε στη θέση του συνοδηγού. Έφτασε ευδιάθετος στο London Bridge και μίλησε για λίγο με τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν. Αυτό το επιβιώσιο εξετάσεις εμείς επιβληθώ. Ευχαριστώ και πολύ. Θα είμαστε πίσω στη γιορτή μας, έτσι. Και εσείς και εγώ και όλοι. Επιτυχία, συντερέλιος. Ενώ μαζί είστε. Από τη Ρόδο ήρθα για να σε δούμε. Και από την Κύπρο ήρθα. Με το καλό. Λίγο αργότερα βγήκε από το νοσοκομείο ο πρέσβης Γιώργος Παπούλιας. Μαζί του ο ένας εκ των 4 Ελλήνων γιατρών, καθηγητής καρδιολογίας Ευτύχιος Βορίδης, ο οποίος, εκτός από τα αποτελέσματα των πρώτων εξετάσεων, περιέγραψε και το πώς ήταν το αεροπορικό ταξίδι του Προέδρου από την Αθήνα στο Λονδίνο. Ανακοινώσαμε ότι άλλο το πρωί, 7.30, θα γίνει στεφανιογραφία. Πώς ήταν, έκανε στοιχεία. Όχι, δεν έχει. Είναι άνθρωπος που. Είναι στο χαρακτήρα του Αθηνών, το πήρα απόφαση καθηγητή, εκτονώνεται. Αυτό εκεί. Το πήρα απόφαση και τέλειωσε. Πολύ τον είδα, γιατί είναι εξαιρετικά ήρεμο. Άλλωστε μου κάνει τίποτα αεροπλάνο και κέρδη να φάει, να κουβεντιάσει μας και φώναξε όλους σιγά σιγά. Παρακολούθησε τα τοπία, του έκανε εντύπωση το ότι βρήκε, μετρήσαμε 9 γκολ. Πρόβλημα φαγητού έχει ο πρόεδρος. Δεν πιστεύω, να γιατί είναι ο Θόδωρος εδώ. Από τις 8 του Τάμεση, όπου βρίσκεται το νοσοκομείο London Bridge, Θόδωρος Ρουσόπουλος, Γιώργος Γεωργιάδης για το Mega Channel. Για τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υπευλήθη ο κ. Καραμανλής, ο Έντγκαρ Τσόρτον έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Ερωτήσεις υπέβαλε και η ανταποκρίτρια του Μέγκα στο Λονδίνο με τα τσικρικά. I'll be able to tell you much more tomorrow because that's when we're going to do the investigations. But today he's relaxing after the flight, so very comfortable. The first tests were all right? I mean, the blood tests? Ones done from Greece were very good indeed, yes. He had excellent tests. Yeah. What about today here at the hospital? Yes, those are going through now. No. And do you anticipate any problems in the angiogram tomorrow? No, I don't anticipate any problems. So you'll be able to leave in the next few days? Well, that'll depend on what we find, of course, and that's what he came for. But I don't anticipate problems. Is he going to give more examinations today? No, today we've done all the tests that we need to do, and the results will be available, ready for us tomorrow. Can we say it was a blood test? Yes, he's had some tests which are very satisfactory, and also he brought excellent tests from Greece. We're very impressed with the quality of the investigations done in Athens. Thank you very much. Thank you. Right. Bye. 7 Έλληνες πεζοναύτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νατοϊκής άσκησης στη Σαρδινία. Οι 7 στρατιώτες έπαθαν εγκάβματα από ανάφλεξη πυρίτιδας και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Κάλιαρη. Ο ανταποκριτής μας στη Ρώμη, Λάκης Χατζηκυριάκος, μας ενημερώνει. 7 Έλληνες πεζοναύτες που συμμετείχαν στην άσκηση του ΝΑΤΟ Dragon Hammer που διεξάγεται στη Σαρδινία υπέστησαν εγκάβματα δευτέρου βαθμού από ανάφλεξη πυρίτιδας. Οι 7 τραυματίες που υπηρετούν στο 505 τάγμα πεζοναυτών είναι Απόστολος Ελευθεριάδης, Γεράσιμος Βούρβακης, Παύλος Ζαλελής, Νίκος Καλιαδέλης, Ιωάννης Βοργολής, Ιωάννης Λεμονής και Ηλίας Κωνσταντίνου. Το ατύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στο πεδίο βουλής της Σαρδινίας κάπου Τεουλάδα τη στιγμή που οι 7 στρατιώτες ξεφόρτωναν σάκους πυρίτιδας. Μεταφέρθηκαν αμέσως σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Κάλιαρη με 2 αμερικανικά και ένα ελληνικό ελικόπτερο και η κατάστασή τους δεν επνέει ανησυχίες. Από τη Ρώμη για το Μεγατσάνε, Λάκης Χατζηκυριάκος.
Σχετική ηρεμία μετά από την πολεμική θύελα των τελευταίων ημερών επικρατεί στο Σεράγεβο. Κατά τη διάρκεια των σημερινών συγκρούσεων, ένας Ισπανός δημοσιογράφος σκοτώθηκε και ένας Αμερικανός τραυματίστηκε. Στο Βελιγράδι τώρα, ο Σέρβος πρόεδρος Μιλόσεβιτς συναντάται σήμερα με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Κόζιρεφ και αναμένεται να διευκρινιστεί η θέση της Ρωσίας στο θέμα της αναγνώρισης των Σκοπίων και των άλλων Ιουγκοσλαβικών δημοκρατιών. Άλλη μια νύχτα αγωνίας περνάει το Σεράγεβο μετά την εκπνοή του τελεσιγράφου των αρχών της Βοσνίας για την εκένωση δύο στρατοπέδων του Ομοσπονδιακού Στρατού. Το Πρακτορείο Ειδήσεων της Βοσνίας μετέδωσε απόψε ότι επετέχθη μια νέα συμφωνία για ασφαλή αποχώρηση των Ομοσπονδιακών Στρατευμάτων που θα μεταφέρουν μόνο ατομικό οπλισμό. Το πρωί, έκρηξη όλμου σκότωσε δημοσιογράφο Ισπανικής εφημερίδας και τραυμάτισε φωτογράφο του Associated Press. Σφοδρές μάχες διεξάγονται και στην περιοχή του Μόσταρ. Στη Βόρεια Βοσνία, 3.500 Σέρβοι πρόσφυγες έχουν περικυκλωθεί από δυνάμεις μουσουλμάνων και Κροατών. Ο Ερυθρός Σταυρός απίθυνε απόψε έκκληση για ασφαλή απομάκρυνση των προσφύγων. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο πρόεδρος Τουρκού Τοζάλ πρότεινε στην Αμερικανική κυβέρνηση την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης στη Βοσνία με τη συμμετοχή και της Τουρκίας. Στο πόδι βρίσκεται αυτή τη στιγμή όλη η αστυνομική δύναμη Κρήτης και η περιοχή της Αγίας Γαλήνης στο Λιβικό Πέλαγος χτενίζεται από αστυνομικούς που έχουν στήσει μπλόκα παντού για να συλλάβουν τον βαρυπινίτη Βαγγέλη Ροχάμη. Για την επιχείρηση της αστυνομίας που ξεκίνησε ευνηδίως, μας ενημερώνει από την Κρήτη ο απεσταλμένος μας Γιώργος Αυγερόπουλος. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας άρχισε σε 9 το βράδυ στην Αγία Γαλήνη στο νομό Ρεθύμνου, 80 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, για τον εντοπισμό των δύο δραπετών του Βαγγέλη Ροχάμη και του Παναγιώτη Μιλιτσόπουλου. Δεκάδες περιπολικά και αυτοκίνητα της ασφάλειας χτενίζουν την περιοχή σπιθαμή προς σπιθαμή. Η επιχείρηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Εδώ και 4 μέρες, άνδρες της ασφάλειας Ρεθύμνου με πολιτικά βρίσκονταν στην Αγία Γαλήνη ανακατεμένοι με τους τουρίστες από τη στιγμή που ο ταξιτζής, ο οποίος βοήθησε να αποδράσουν οι δύο ισοβίτες, ομολόγησε σήμερα με πληροφορίες ότι τους μετέφερε σε εκείνη την περιοχή. Την επιχείρηση συντονίζουν ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου. Γιώργος Αυγερόπουλος για το Μέγκα. Ανάστατοι είναι οι πρατηριούχοι και οι καταναλωτές από την αποκάλυψη του κυκλώματος που νοθεύει τα καύσιμα με το Λουόλι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αγορανομία, πάνω από 1.200 μικροπρατήρια ήταν πελάτες του κατηγορουμένου Παναγιώτη Λυσικάτου. Όσοι ιδιοκτήτες πρατηρίων ρωτήθηκαν, ισχυρίζονται πως δεν έχει βρεθεί στις δεξαμενές τους νοθευμένη βενζίνη. Σε εμάς δεν έχει παρουσιαστεί κανένα κρούσμα. Σε εμάς όχι προσωπικά, ποτέ, ως τώρα ποτέ. Απέναντι σε αυτό το πρόβλημα, οι καταναλωτές προσπαθούν να βρουν μια λύση. Βάζω καύσιμα μόνο από εδώ. Σε αυτό το πρατήριο έχω σιγουριά. 25.000 νέες πρόωρες αγροτικές συντάξεις θα χορηγηθούν έως το τέλος του 1993. Το ύψος των συντάξεων θα φτάνει μέχρι και τις 80.000 δραχμές, όπως ανακοινώθηκε στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αγροτικών Στελεχών Νέας Δημοκρατίας. Το 75% της συνολικής δαπάνης θα καλύψει η ΟΚ, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση που έγινε στον κανονισμό της. Πάντως, η κυβέρνηση, παρά και τις εσωκομματικές πιέσεις που δέχεται, δηλώνει αμετακίνητη στην απόφασή της να κοπούν οριστικά όλες οι προώρες συντάξεις που δίνονταν καταχρηστικά. Σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου. 45.000 καλώς ενταχθέντες, 23.000 οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί καλώς και έχουμε περίπου 3.000 οι οποίοι είναι υπό επανεξέταση. Διήμερη επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί από σήμερα ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Πρωθυπουργού στο αεροσόλυμα μετά την τεγιούρο αναγνώριση του Ισραηλινού κράτους από την Ελλάδα το Μάιο του 1990. Ο κ. Μητσοτάκης θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο Χαΐμ Χέρτζοκ και θα έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του Γιτζάκ Σαμίρ και τον Υπουργό Αμήνης Μωσέ Άρενς. Θα συναντηθεί ακόμη με τον αρχηγό της αντιπολιτεύσεως Γιτζάκ Ράμπιν, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Διόδωρο, καθώς και με εκπροσώπους των Παλαιστινίων. Από τις 9 το βράδυ, το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά επέτρεψε τον απόπλου των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων για όλα τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Οι άνεμοι όμως εξακολουθούν να πνέουν στο Αιγαίο με ένταση μέχρι και 8 μποφόρ. Δύο άτομα αγνοούνται από χθες εξαιτίας της φοδρής θαλασσοταραχής. Οι ισχυροί άνεμοι έσπασαν τα κατάρτια της τουρκικής θαλαμιγού Σιράη που έπλεπε 20 μίλια νοτιοδυτικά της Λέρου. Το σκάφος πήρε νερά και παρασύρθηκε από τα κύματα και αγνοείται ο κυβερνήτης του Μετέν Σελάρ. Και στην Ικαρία χάθηκε την ώρα που κολυμπούσε στην περιοχή του Αρμενιστή άγνωστος, πιθανότατα αλλοδαπός. Να περάσουμε στην αθλητική είδηση. Η ΑΕΚ συνεχίζει την πορεία της προς την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας μετά τη νέα νίκη που πέτυχε επί της Ξάνθης. Μοναδικός διώκτης της πλέον ο Ολυμπιακός, αφού ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από τον Πανσεραϊκό. Ας δούμε τώρα τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις των αγώνων της 306ης αγωνιστικής σε περιγραφή του Τέλη Τσιπιανίτη. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι φίλοι της ΑΕΚ κέμισαν το γήπεδο περιμένοντας μια νίκη επί της Ξάνθης και δεν διαψεύστηκαν. Το 1-0 για την ΑΕΚ από το Σαβέρσκι. Το 2-0 από τον Ντανιέλ Μπατίστα.
0-0 θα γίνει από το συνδυασμό Λιτόφσεχο Νεντίδη και Σου του δεύτερου. Σοκ και το Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο μάτσο του Μασεραϊκό. Οι πράσινοι έπαιξαν αδιάφορα και ο Αλιατίδης έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους. Η τιμωρία του γηπέδου του Ηρακλείου τρόλμαξε τον Όφη. Η ομάδα του Γκέραρτ έπεσε στο γήπεδο της Ριζούπολης και ανοίξε 1-0 τον Αθηναϊκό με γκολ του Ντελγκάδο. Στο Χαριλάου, Άρης του Ξαδράμας. Η άλλη μεγάλη έλλειψη της ημέρας. Το 0-1 από τον Γεωργιάδη στο 65. Το 2-0 από τον Νικοτίεβιτς. Και το τελικό 3-0 με κεφαλιά του Ιορδανίδη. Πολύ καλή εμφάνιση και νίκη της Παναχαγής επί του Πιερικού με δύο κεφαλιές του Όντιτζη. Στο Καφτατζόγλιο, οι οπαδοί του Ηρακλή αποδοκίμασαν την ομάδα τους μετά το 0-0 στον αγώνα με τη Λάρισα και μάλλον δεν είχαν άδικο, αφού το ποδόσφαιρο που παίχθηκε δεν ήταν αξιώσιον. Άλλο ένα 0-0 στη Νέα Σμύρνη, αυτή τη φορά όπου επίσης δεν παίχθηκε καλό ποδόσφαιρο ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Εθνικό. Κόρινθος ΠΑΟΚ το Σάββατο στο γήπεδο της Κορίνθου. Το πέναλτι που θα παραχωρήσει ο Μαλιούφας και θα εκτελέσει ο Βαναγής 1-0 για τους κυπεδούχους. Φάσισε τον ΠΑΟΚ από το πέναλτι που θα κερδίσει ο Μπασμπανάς και θα εκτελέσει ο Σκαρτάδος. Ο καιρός προσφορά ζενεότο ΣΥΠΑ. Λίγες νεφώσεις που προοδευτικά κατά τόπους θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι ισχυρή τοπικά στο Αιγαίο Θυελλώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11.